Ασίας στην ιστορική Αρκαδιά. Να παρακολουθήσουμε όλη μια προσπάθεια που γίνεται από όλους τους συλλόγους, κυρίως τους πολιτιστικούς συλλόγους της Τριφυλίας, για να κάνουμε την αναπαράσταση της απελευθέρωσης της περιοχής μας. Να ξέρετε ότι όλοι είναι ερασιτέχνες, προσπαθούμε όλοι να δώσουμε μια θεατρική νότα στην αναπαράσταση και να προσθέτουμε κάθε χρόνο και κάτι καινούριο για να μαθαίνουμε την ιστορία μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Δημαρχέ, ένα συνεπισμό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί επισκέπτες, πρώτα απ' όλα, μεγάλη μέρα ξημερώνει αύριο. Είχα ένα όνειρο όταν ανέλαβα την ευθύνη αυτού του Δήμου. Να φέρουμε την ιστορία της Τριφυλίας στο προσκήνιο και να τη ζούμε και να την τιμούμε. Ευχαριστώ όλους τους συλλόγους και όλους τους ανθρώπους που αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και γίνεται πράξη. Κύριε Πρόεδρε, στην αρτήρια δηλαδή τι κάνει. Αυτή η ιστορία, αυτή η γιορτή έχει πολύ μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου. Ήταν μοιημένη από το 1818 ο δεσπότης Γερμανός, ο πρωτοσύγγελος Φρατζής, ο Γιάννης Μέλιος, ο Κωνσταντίνος και Δημήτριος Μέλιος, ο Παπατσόρης, ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης και άλλοι. Ο Μητροπολίτης Γερμανός και ο πρωτοσύγγελος Φρατζής αναλαμβάνουν να ορκίσουν και άλλους τριφύλιους πατριώτες και να προετοιμάσουν την Επανάσταση. 26 έως 30 Ιανουαρίου του 1821 συγκεντρώνονται στη Βοστίτσα, το σημερινό Αίγιο, οι κεφαλές των Ελλήνων που ήταν μοιημένοι στη Φιλική Εταιρεία για να συμφωνήσουν τον τρόπο και τον χρόνο που θα ξεκινήσουν την Επανάσταση. Παλαιών πατρών Γερμανός, Γρηγόριος Δικαίος Παπαφλέσσας, Χριστιανουπόλεος Γερμανός με τον Αμβρόσιο Φρατζή, τον πρωτοσύγγελό του, και άλλους αρχιερείς και προεστούς της Πελοποννήσου. Αποφάσισαν ως πιθανότερη ημερομηνία την 25η Μαρτίου και ανέλαβαν να κάνουν έρανο για τα πρώτα έξοδα του αγώνα και να ενημερώσουν όσους μοιημένους δεν μπορούσαν να παραβρεθούν στη συνέλευση. Ο Χριστιανουπόλεος, μάλιστα, ορίστηκε να ειδοποιήσει τους προεστούς του Μιστρά, Καλαμάτας, Αρκαδιάς, Καρύτερας και Φαναριού για τις αποφάσεις της συνέλευσης. Έδωσε και ένα αρκετά μεγάλο ποσό ως πρώτη συνδρομή στο Ταμείο του Αγώνα. Ποσό που είχε συγκεντρωθεί από τις προσφορές των πιστών της Αγίας Τριάδας και ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής. Για να το ρωτήσουν ανέμελα δήθεν πώς πήγε το ταξίδι και τι σημαντικό τάχα είχαν να κουβεντιάσουν τόσοι και τόσοι Ρωμοί μαζεμένοι στη Βοστίτσα. Και ο Μητροπολίτης προσπάθησε να θολώσει τα νερά. Κάτι κτηματικές διαφορές είχαν τα μοναστήρια και κάναμε συμβούλιο για να τις ρυθμίσουμε. Και αυτής συμπλήρωσε. Και να ακούσατε τίποτα περίεργα πράγματα και ύποπτα, μη δίνετε βάση, παιδες. Φήμες είναι, μορολογίες, που σκορπάει εδώ και εκεί ο Αλιπασάς για να κάνει τη δική του δουλειά και να βλάψει το μεγάλο μας Σουλτάνο και τον Τοβλέτη. Μα μέσα του η καρδιά του έτρεμε, γιατί έβλεπε ότι οι Τούρκοι ήταν θυνιασμένοι και δεν τις έφαφταν έτσι αβασάνιστα τέτοιες δικαιολογίες. Τα πολλά σούρτα φέρτα των προεστών, οι μυστικές συναντήσεις, οι προετοιμασίες των οπλαρχηγών στα χωριά δεν άργησαν να φτάσουν στα αυτιά του καϊμακάμι της Τριπολιτσάς. Έστειλε ο Μεχμέτ διαταγή να συγκεντρωθούν όλες οι κεφαλές, προεστοί και δεσποτάδες στην Τριπολιτσά,
τάχα για να τον ενημερώσουν για τα πράγματα της επαρχίας του ο καθένας. Στην πραγματικότητα όμως είχε πονηρό σκοπό. Θα τους κρατούσε ο Μύρους, ώστε ακόμα κι αν οι Έλληνες ετοιμάζανε ξεσηκωμό, τώρα θα το σκεφτόντουσαν καλύτερα, αφού οι σημαντικότεροι από τους αρχηγούς θα ήταν κλεισμένοι στην Τριπολιτσά σαν το βοδικό στη φάκα. Αν ήθελε, είχε το ελεύθερο από το Χουρσίτ. Τους έσπαζε κιόλας. Κι έτσι θα έμενε ακέφαλος και άβουλος ο λαός της επαρχίας. Του δεσπότη στην Τριπολιτσά έφτασε στις 3 του Μαρτίου του 1821. Η διαταγή έγραφε πως έπρεπε να παρουσιαστούν στην Τρίπολη εκτός από τον δεσπότη και οι δύο προεστοί της επαρχίας, ο Ιωάννης Θωμαράς και ο Κώστας Καραπατάς. Ο Ιωάννης Θωμαράς μαζί με τον πρωτοσύγγελο Αμβρόσιο Φρατζή προσπαθούσαν να πείσουν τον δεσπότη Γερμανό να μην πάνε στο χαμό τους. Αφού είχε αποφασιστεί η επανάσταση, το να πάνε μέσα στην Τριπολιτσά στο στόμα του λύκου θα ήταν σκέτη αυτοκτονία. Στον πρωτοσύγγελο Φρατζή και πήρε μαζί με τους άλλους δυο ηρωικούς προεστούς τον δρόμο για την Τριπολιτσά. Με δάκρυα στα μάτια τον χαιρέτησαν οι κάτοικοι της Αρκαδιάς και δεν τον ξαναείδαν ποτέ πια, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή λίγους μήνες αργότερα στα σκοτεινά και υγρά μπουντρούμια που τον έκλεισαν οι Τούρκοι. Την επόμενη μέρα στις 24 Μαρτίου. Οι ορεινοί της Τριφυλίας, ντρέδες αποκαλούμενοι, υπό την ηγεσία του Παπατσόρη, Ντούφα, Σιράκου και άλλων, κατεδίωξαν όλους τους Τούρκους που βρίσκονταν στα χωριά και τα αγροκτήματα πέριξ της Κυπαρισίας, οι οποίοι έφευγαν πανικόβλητοι προς την Κυπαρισία για να σωθούν. Έφτασαν οι Τούρκοι από τα χωριά και έδωσαν στους Τούρκους της Κυπαρισίας το μαντάτο. Οι ραγιάδες ξεσηκώθηκαν, οι κλέφτες κατέβηκαν από τα βουνά και όλα τα χωριά της επαρχίας έχουν επαναστατήσει. Οι Τούρκοι που ζούσαν μέσα στην πόλη αποφάσισαν να σφάξουν όλους τους Έλληνες και να κλειστούν στο κάστρο μέχρι να αποφασίσουν τι μέλη γενέστε. Πολλοί Έλληνες, βλέποντας τους Τούρκους να έχουν απειλητικές διαθέσεις, και μαθαίνοντας ότι επίκειται ξεσηκωμός, καθώς ήταν άοπλοι και έρμεες στις διαθέσεις των Τούρκων, κλείστηκαν στο ναό της Παναγίας. Έφτασαν στην πόλη το πρωί της 26ης Μαρτίου. Μπήκαν από την πύλη της πίσω Ρούγας και ξεχύθηκαν στα Καλτερίμια. Ο παπάς του Σουλιμά Παπατσόρης
κρατώντας ξεγυμνωμένη την πάλα του και δίπλα το πρωτοσύγελος Αμβρόσιος Φρατζής, ο Γιαννάκης Μέλιος, ο Παναγιώτης Δούφας, ο Γιαννάκης Γρίτζαλης, ο Γεώργιος Σιράκος, ο Αθανάσιος Γρηγοριάδης, με τους Ολύμπιους και άλλους οπλαρχηγούς και παλικάρια. Στην πόρτα της πόλης περίμενε ο Νικόλαος Πονηρόπουλος, ο Πονηρός, όπως τον φώναζε ο Κολοκοτρώνης και άλλοι προεστοί. Και πίσω ακολουθούσε ένα πλήθος από απλούς ανθρώπους, με πρόθυρο οπλισμό, που θέλαν και αυτοί, συνεπαρμένοι από τις στιγμές, να μετάσχουν στο γενικό ξεσηκωμό και να τσακίσουν και αυτοί με τις δυνάμεις τους το μισητό δυνάστη. Οι στρατιώτες του 21, άλλοι είχαν άρματα, άλλοι μαχαίρια, άλλοι σουβλιά και σημαίες στις τσεμπέρες των γυναικών τους, όπως βεβαίωνε ο αγωνιστής Ποτάκος στα απομνημονεύματά του. Που συνάντησαν κατά την είσοδό του στην πόλη, τον Άγιο Νικόλα της Πίσω Ρούγας με ιερέα τον Αμβρόσιο Φρατζή. Οι Έλληνες που ήταν κλεισμένοι στην εκκλησία, ελεύθεροι πια κατέβαιναν ζητοκραυγάζοντας τους ελευθερωτές τους. Κατέβαιναν από το καλτερίνι της Αγίας Τριάδας, άντρες, γυναίκες και παιδιά, απαλλαγμένοι πια από το ασήκωτο βάρος της Σλαβιάς και στην πλατεία της Αρκαδιάς δίνουν όρκο βαρύ. Να δώσουν τα πάντα, ζωή και περιουσία για το μεγάλο σκοπό, την απελευθέρωση του γένους. Μα στον δρόμο συνάντησαν τους Έλληνες και δόθηκε μάχη μια ώρα έξω από την Πύλο. Χύμιξαν ο ένας στρατός ενάντια στον άλλον και οι Έλληνες νίκησαν τους Οθωμανούς που έτρεξαν να βρουν τα ταφύγιο πάλι στην Πύλο, έχοντας νιώσει βαθιά μέσα τους ότι οι Έλληνες είχαν αποφασίσει να πετάξουν μια για πάντα τις αλυσίδες της Σλαβιάς.
όση επανάσταση φούντωνε από άκρη σ' άκρη στο Μοριά, οι τριφύλοι με τον προσδιορισμό Αρκαδινοί οι Αρκάδες πρωτοστάτησαν σε όλες τις μεγάλες μάχες και αναγνωρίστηκε πως χωρίς αυτούς οι εξελίξεις δεν θα ήταν πάντα οι καλύτερες για τους Έλληνες.